Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Στολάκη, σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Σιμόπουλε, είστε ο πρώτος με τον οποίο μιλούμε μετά την ανακοίνωση της είδησης ότι ξεπεράσαμε πλέον τον αριθμό 1000, 1259 τα νέα κρούσματα στην χώρα μας από τον κορονοϊό. Οι ειδικοί βέβαια μας προειδοποιούσαν για αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω πόσο αναγκαίο θεωρείτε και εσείς ότι ίσως πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα. Δεν θεωρώ αναγκαίο πέρα από αυτά τα οποία δηλώνουν οι υπεύθυνοι λοιμοξιολόγοι. Αυτοί θα μας πούν αν πρέπει και πώς και πότε να ανακοινωθούν νέα μέτρα. Τους ακούμε μέσα από τις εισηγήσεις τους, θα έλεγα, καταφέραμε να είμαστε πολύ ψηλά στην αντιμετώπιση της πανδημίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά λοιπόν τα 1259 κρούσματα, θεωρώ ότι αυτοί θα μας πούν αν πρέπει να ληφθούν και πότε νέα μέτρα. Κύριε Σιμόπουλε, βλέπουμε ότι εκεί που κάνουν focus πλέον οι ειδικοί και οι λοιμοξιολόγοι είναι ότι οι νεότερες ηλικιακές ομάδες είναι αυτές οι οποίες έχουν το πρόβλημα. Τον κορονοϊό λοιπόν τον κολλάνε και οι νέοι, οι οποίοι είχαν την αίσθηση ότι είναι άτρωτοι μέχρι στιγμής. Θεωρείτε τα μέτρα, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Θεσσαλονίκη, θα συμβάλλουν στην μείωση των κρουσμάτων? Ναι, πιστεύω ότι θα συμβάλλουν. Στη μείωση είναι γεγονός ότι ηλικίες 16-24 και 24-34 φαίνεται να είναι οι περισσότερο ευεπίφορες στον κορονοϊό και βέβαια αυτές είναι και οι ηλικίες που μετά θόρυβα μεταφέρουν τον ιό και στις μεγαλύτερες. Θεωρώ ναι, θα φανεί σε περίπου 10-12 μέρες το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι ναι, ότι τα μέτρα θα μας ανακουφίσουν κάπως. Είδαμε χθες, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, κύριε Σιμόπουλε, βέβαια εσείς οι πολιτικοί ακούσατε αυτή την προτροπή του Πρωθυπουργού, του Μεγάλου Μαξίμου. Περισσότερο συμβολικό ήταν, έτσι. Ακριβώς. Είδαμε ωστόσο εικόνες έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου με πιστούς οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν φορούσαν τη μάσκα, δεν κρατούσαν τις αποστάσεις. Φαντάζομαι τις είδατε και εσείς αυτές τις εικόνες. Ναι, βέβαια. Και θέλω να ρωτήσω πόσο σας προβλημάτισαν αυτές οι εικόνες. Περισσότερο με προβλημάτισαν οι εικόνες των πιστών που ήταν χωρίς μάσκα. Μάλιστα σε μια εποχή που έχουμε αυτή την λεγόμενη έξαρση της πανδημίας. Και δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι οφείλονται σε λυπή ενημέρωση. Θεωρώ ότι οφείλεται καθαρά σε μια άποψη ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Θα το καταλάβουν ομιγέννητο κάποιος δικός τους άνθρωπος πάει στο νοσοκομείο ή μπει στην εντατική. Όσον αφορά τους ιερείς, πάλι επιμένω ότι είναι θέμα συμβολικό και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να προσέχουν. Εκείνο που έχω να πω παραδείγματος χάρη είναι ότι σε όλες τις εκκλησίες στις εκκλησίες της Μητρόπολης Νεαπόλεως, Σταυροπόλεως παραδείγματος χάρη είναι περίπου υποχρεωτική η μάσκα. Ξέρετε, η εικόνα βέβαια με την πολιτική ηγεσία μέσα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ήταν η κυρία Σακελαροπούλου, είδα τον κύριο Καράογλου, τον κύριο Καλαφάτη, τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη με μάσκες και απέναντι ακριβώς στους ιερείς οι οποίοι ήταν σε πολύ κοντινές αποστάσεις και δεν φορούσαν μάσκες, ξένησε αρκετούς, κύριε Σιμόπουλε. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι ότι πρέπει και ο κλήρος πλέον να ακούσει τις οδηγίες της πολιτείας και των επιστημόνων βασικά. Ναι, θα έλεγα ο κλήρος όταν δεν λειτουργεί ο ίδιος, όταν δεν συμμετέχει στη λειτουργία, γιατί όταν συμμετέχει στη λειτουργία δεν μπορεί να βάζει και να βγάζει τη μάσκα. Αλλά αυτοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν, ναι, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να φορούν μάσκα.
Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά τώρα, να αλλάξουμε λίγο θέμα, βλέπουμε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί. Την ίδια ώρα βέβαια, μετά τις εμπριστικές νέες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε βάρος του Γάλλου Προέδρου, τον οποίο χαρακτήρισε ψυχοπαθή, βλέπουμε ότι η Ευρώπη λίγο σηκώνει τα μανίκια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, αναμένεται να ζητήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δήλωσε σε βουλευτές ο Υπουργός Εμπορίου της Γαλλίας. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο τελικά η Ευρώπη πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις τώρα και να μην τις αφήσει μέχρι και τον Δεκέμβρη. Ξέρω ότι πρέπει να επιβληθούν οι κυρώσεις, αλλά πιστέψτε με, πιστεύω ότι δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Ο δρόμος που έχει διαλέξει η Τουρκία είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει επιστροφή. Είναι ο δρόμος μιας δύναμης περιφερειακής. Τι εννοείτε ότι δεν θα φέρουν αποτέλεσμα, πιστεύω ότι δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Δυστυχώς αυτό που λέω, το ότι πρέπει όμως να γίνει αυτό ούτως ή άλλως, συμφωνώ απόλυτα. Ο δρόμος που έχει πάρει η Τουρκία, η Τουρκία του Προέδρου Ερντογάν, είναι πολύ διαφορετικός. Δεν παίρνει υπόψη του το διεθνές δίκαιο. Κινείται έξω από τα πλαίσια. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι κινήσεις μπορεί να είναι σωστές, αλλά δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Οι εκλογές στην Αμερική στις 3 του Νοέμβρη, και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των προεδρικών εκλογών, ενδεχομένως να μειώσουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί και η Αμερική μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είμαι απεσιόδοξος, κύριε Στολάκη. Είμαι απεσιόδοξος, θεωρώ πως όχι. Αν εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, νομίζω θα συνεχίσει. Αν δεν εκλεγεί και είναι ο Μπάιντεν, ούτως ή άλλως θα συνεχίσει χωρίς να έχει οποιαδήποτε επαφή. Είναι ένας δρόμος ο οποίος στο τέλος με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα οδηγήσει στη σύγκρουση, άσχετα αν εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο είναι... Θα οδηγήσει στη σύγκρουση, τι εννοείτε, στη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, κύριε Σιμόπουλε? Θεωρώ ότι δύσκολα θα αποφύγουμε κάποιο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν θα είναι θερμό, πόσο θερμό θα είναι και πού θα καταλήξει. Εμείς έχουμε μία πολιτική, η οποία είναι μία πολιτική αποτροπής, η οποία ό,τι και να κάνουμε, όταν ο άλλος από την άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνει τίποτε, θεωρώ ότι κάθε προσπάθεια πέφτει στο κενό. Μάλιστα. Η Τουρκία έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από τη Δύση, να κοιτάξει περισσότερο προς Ανατολή, προς τον μουσουλμανικό κόσμο, προς τον σουνιτικό κόσμο, και αυτό αργά ή γρήγορα πρέπει να το κατανοήσουν και οι σύμμαχοί μας. Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.